Εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ δεν πάμε σε εκλογές. Αυτή τη στιγμή εμείς παλεύουμε για να πετύχουμε μια συμφωνία. Συμφωνία θεωρούμε ότι θα πετύχει άσχετα με αυτά που προσπαθούν να περάσουν, δηλαδή κατάργηση του ΕΚΑΣ, τη μείωση των συντάξεων. Εμείς δεν συμφωνούμε σε αυτά. Έχουμε πει ότι δεν κάνουμε πίσω σε αυτά που έχουμε πει και θεωρούμε ότι ο Πρωθυπουργός, που είναι και σήμερα ακόμα στις Βρυξέλλες, είναι έξω ακόμα, θεωρούμε ότι θα καταφέρουμε αυτό που δεν έχουν καταφέρει όλες οι κυβερνήσεις εδώ και 40 χρόνια που κυβερνήσαν την Ελλάδα. Να περάσει δηλαδή η ελληνική γραμμή και τα μέτρα τα οποία προτείνονται από ελληνικής πλευράς, αυτό λέτε? Ναι, ναι. Είναι το μόνο σχέδιο που έχει καταθέσει η ελληνική κυβέρνηση τόσα χρόνια, που είναι εμπεριστατωμένο και γι' αυτό υπάρχουν και αντιδράσεις από τους υποτιθέμενους δανειστές ή τους Ευρωπαίους συμμάχους μας. Αυτοί έχουν κάποια άποψη, όπως και εγώ έχω κάποια άλλη άποψη από αυτήν που λένε. Έτσι. Όμως αυτή τη στιγμή αυτή η ελληνική κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός παλεύει για να κατακτήσει αυτό που δεν έχει κατακτήσει η Ελλάδα τα 40 χρόνια της διακυβέρνησης από τα δύο κόμματα τα μνημονιακά, που φέραν την κατάσταση σε αυτό που αυτή τη στιγμή βιώνουμε. Αυτά που έχουν υπογράψει προσπαθούμε να τα ανατρέψουμε με μεγάλη πάλι και συνέχεια και μάλιστα συνέπεια σε όλα αυτά, και βλέπετε ότι προσπαθούμε, όμως υπάρχουν και αντιδράσεις και μέσα και έξω από τη χώρα. Οι εσωκομματικές αντιδράσεις σας φοβίζουν? Όχι, δεν μας φοβίζουν οι εσωκομματικές αντιδράσεις.